Πάμε Νέα Υόρκη. Έφη Κουτσακώστα μας περιμένει η απεσταλμένη του Open στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση, για τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Αύριο τελικά, από ό,τι φαίνεται, Έφη μου. Καλημέρα. Τι υπέροχη εικόνα. Γεια σου, Έφη μας. Ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα, εικόνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Νέα Υόρκη. Βέβαια. Αύριο έχουμε Μητσοτάκη, το κάνω οριστικά. Δεν είναι μέρα. Βέβαια, ρε βράδυ. Ακριβώς. Αύριο, από ό,τι φαίνεται, έχει κλειδώσει το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, 6:40 ώρα Ελλάδος. Όλα τα βλέμματα, παρά τις πολλές επαφές που έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ στη Νέα Υόρκη, όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα βλέμματα είναι σε αυτό το ραντεβού των δύο ηγετών. Είναι η έκτη συνάντηση που θα έχουν από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ελληνοτουρκική προσέγγιση. Και βεβαίως, σύμφωνα με πηγές, με κυβερνητικές πηγές, η ατζέντα αναμένεται να είναι πάρα πολύ σφιχτή και πολλά θέματα αναμένεται να συζητηθούν ανάμεσα στους δύο άντρες. Φυσικά, ένα από αυτά είναι τα ελληνοτουρκικά. Θα διερευνηθεί το κατά πόσο έχουν φτάσει οι συνομιλίες σε ένα σημείο που μπορούμε να μπούμε, αν θέλετε, και στα βαθιά, στην ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών, δηλαδή όσον αφορά ως και η υφαλοκρηπίδα. Βεβαίως, το κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά και τα τελευταία επεισόδια με την Γκάσο, με τις γαλάζιες πατρίδες, τα τουρκικά σχολικά βιβλία, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να έχουμε αυξημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο που μπορούμε να πάμε παρακάτω, δηλαδή να πάμε στα βαθιά. Παρά το γεγονός ότι κάποιες διπλωματικές πηγές το προηγούμενο διάστημα έλεγαν, ειδικά στην αρχή όλης αυτής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, ότι θα ήθελαν στη διάρκεια της θητείας, αυτής της θητείας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, να έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Να δούμε, αν και όπως σας λέω, τα μηνύματα που παίρνουμε δεν είναι πάρα πολύ προς την κατεύθυνση της αυξημένης αισιοδοξίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο αναμένεται να επαναβεβαιώσουν οι δύο άνδρες είναι ότι οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Μπορούμε, όπως μας λένε, να αποφεύγουμε αυξημένες κρίσεις σε ένα περιβάλλον αρκετά τεταμένο, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχουν μεγάλες κρίσεις και μεγάλη ένταση, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Φυσικά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα είναι στο μενού των συζητήσεων των δύο ανδρών, όπως και το Κυπριακό. Εκεί υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει κινητικότητα μέσα στο επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά παραμένει, όπως έχουμε δει από τις δηλώσεις και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, αλλά και του ίδιου του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και στελεχών της τουρκικής πλευράς, παραμένουν πραγματικά διάλλακτοι στη θέση της διχοτόμησης του νησιού. Παρόλα αυτά, λένε ότι μπορεί το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως μέσα στον Οκτώβριο, να υπάρξει κάποια άτυπη συνάντηση, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να διερευνήσει το κατά πόσο μπορούν να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησε. Μάλιστα. Την Πέμπτη είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κεντρική ομιλία στον ΟΗΕ. Στην Γενική. Ακριβώς. Είδαμε ότι χθες στην έναρξη της συνέλευσης μίλησε στην ημερίδα, σε αυτό το οποίο στη θεματική για το μέλλον του κόσμου. Μίλησε ο Πρωθυπουργός εκεί, αλλά η κεντρική του ομιλία, με πολλά μηνύματα από ό,τι μαθαίνουμε, και για τις παγκόσμιες εξελίξεις, θα είναι την 5η, 26 του μήνα, το βράδυ. Και βεβαίως είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, γιατί η Ελλάδα από φέτος θα είναι και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πού βρίσκεσαι τώρα, για πρώτη φορά. Έχει πλάκα, Έφη μου, τόση ώρα περνάει κόσμος από πίσω σου. Βλέπει ότι κάνει ζωντανή σύνδεση, αλλά δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα κάποιοι και δεν σταματάνε. Ναι. Πού είσαι τώρα, πού είσαι. Δεν ενοχλούν, είναι πάρα πολύ. Τώρα είμαι πολύ κοντά στην Times Square. Πραγματικά εκεί που χτυπάει η καρδιά της Νέας Υόρκης. Είναι 11 και 10 το βράδυ εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμα είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Ο κόσμος είναι έξω, υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος, πάρα πολύ κίνηση. Και είμαστε ακριβώς σε ένα δρόμο που είναι πολλά θέατρα, που είναι το Broadway, όλα αυτά. Και ο κόσμος βεβαίως βλέπουμε ότι περνάει, είναι πάρα πολύ συμπαθής, δεν ενοχλεί καθόλου. Παρά όχι, το όχι. Ναι. Φαίνεται πραγματικά περίεργο. Και εδώ πέρα, όπου κυκλοφορώ, με έχουν πει από Ιταλίδα, Γαλλίδα, μέχρι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς από πού έρχεται η συγκεκριμένη γλώσσα. Έχεις Ιταλική φινέτσα, μου. Και γαλλική παράλληλα. Και γαλλική συνάμα, λοιπόν. Καλημέρα, σε γεια σου, Έφη μας. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή ξεκούραση, Έφη μας. Καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Εξαιρετική, Έφη Κουτσακώστα. Ναι, προφανώς, εντάξει.